συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη, θα μας πει ποια ζώδια ευνοούνται έτσι το 2018 και θα σου πει και εσένα για το δικό σου ζώδιο. Και εμένα και το για το δικό σου όλους, έτσι ναι. Μωρέ το δικό μου, πάμε. Θέλω να μας πεις λίγο για την αλλαγή σου από την Ελένη, τώρα είσαι στην Κατερίνα, πώς είναι αυτή η αλλαγή? Για μένα είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη αλλαγή. Γενικά, ως τοξότης, μου αρέσουν οι αλλαγές. Μπορώ να πω τα ταξίδια, οι αλλαγές, όλα αυτά. Και νομίζω ότι είχε κλείσει πια ένας κύκλος και πήγαμε να ανοίξουμε έναν καινούριο κύκλο. Και αυτό είναι ωραίο στη ζωή. Το κεφάλαιο δηλαδή, Ελένη Μενεγάκη, έχει κλείσει? Με κάποια έννοια, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στη φάση αυτή που είμαι, εγώ τουλάχιστον, νιώθω ότι έχει κλείσει και έχει κλείσει και πάρα πολύ ωραία και ήταν και ένα μεγάλο κεφάλαιο στη δική μου ζωή. Και χαίρομαι πάρα πολύ και πάμε παρακάτω, πάμε στα καινούρια. Θέλω να μου πεις λίγο για το 2018. Μία μεγαλύτερη εύνοια θα έλεγα ότι μπορεί να έχουν τα ζώδια του νερού, δηλαδή οι καρκίνοι, οι ιχθύς και οι σκορπιοί. Οι καρκίνοι έχουν και κάποιες επιβαρύνσεις όμως, δηλαδή μέσα σε όλο αυτό κάτι και τους χαλάει το γλυκό. Αλλά γενικά, θεωρητικά, είναι τα τρία ζώδια που έχουν κάπως μεγαλύτερη εύνοια. Θα γίνει κάτι σημαντικό, ακούμε συνεχώς, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει αυτό, εκείνο το άλλο? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε ένα ζώρικο καλοκαίρι, απαιτητικό καλοκαίρι. Εύχομαι πραγματικά να μην φτάσουμε σε καταστάσεις τέτοιες, στα άκρα. Σίγουρα έχουμε έναν Ιούλιο και αρχές Αυγούστου που είναι ένα πιο ζώρικο διάστημα, πιο απαιτητικό διάστημα. Μόνο ευχές μπορώ να κάνω πραγματικά. Δεν θέλω να κάνω καμία πρόβλεψη. Ο Ερτογάν είναι... Είναι τρελός. Ο Ερτογάν είναι ηχθής. Ηχθής. Είναι ηχθής. Εντάξει, και η Τουρκία είναι σκορπιός. Είναι μέσα στα ζώδια, ξέρεις, που με το Δία τώρα λίγο ευνοούνται. Με ποια έννοια το λέω, ότι μπορεί να χαθεί το μέτρο, μπορεί να φτάσουν στην υπερβολή, μπορεί να γίνουν διάφορα τέτοια πράγματα που υπεραισιοδοξία. Ξαναλέω, εύχομαι να διατηρηθεί ένα μέτρο. Ο πρόεδρος μας είναι ζυγός και ζυγίζει τα πράγματα. Πώς τον βλέπεις? Καλό είναι αυτό. Ισορροπία. Και νομίζω ότι, κοίταξε, δεν είναι από τα ζώδια που ευνοούνται πολύ φέτος. Έχουν αρκετές δυσκολίες. Αλλά θεωρώ ότι ακριβώς οι ζυγοί, επειδή έχουν αυτήν την πιο αντικειμενική αίσθηση των πραγμάτων και μια ματιά πιο αποστασιοποιημένη από το συναίσθημά τους, καταφέρνουν να παίρνουν καλές αποφάσεις παρά τις πιέσεις. Και επειδή λέει, θα σου στέλνουν μηνύματα, τι γίνεται με αυτούς? Εννοείται, φυσικά. Κοίταξε, δεν μπορώ να απαντάω δυστυχώς, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε μέρα μπορεί να παίρνω 200 μηνύματα που όλοι θέλουν να δω το χάρτη τους. Είναι το πιο λίγο που μου λες. Και, ναι, σου λέω τώρα ένα μίνιμουμ. Λοιπόν, είναι δύσκολο, είναι αδύνατο. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος και επίσης μου στέλνουν στοιχεία που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα επεξεργαστώ. Για να τα επεξεργαστείς χρειάζεται ώρες. Δεν τις έχω. Η παρουσιάστριά μας στην Κύπρο, στολά για σένα, είναι ηχθής στο ζώδιο. Α, μια χαρά. Πώς θα τη βλέπεις? Είναι καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Για τα επαγγελματικά τους τουλάχιστον. Γενικώς είναι μια καλύτερη χρονιά για εκείνη από ό,τι ήταν οι προηγούμενες. Πολλά φιλιά σε όλους στην Κύπρο και εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα. Το Χρήστο μας! Παιδιά, μάθαμε πολλά πράγματα από την αγαπημένη μας Ασυμπίου, ναι. Και ότι έκλεισε και ο κύκλος με την Ελένη Μενεγάκη. Αυτό που το βάζετε δηλαδή? Νομίζω το λέει και η εικόνα από μόνη. Ναι, ναι, ναι. Είναι είδηση, έτσι. Πάντως θα ευνοηθούμε εμείς να με ούλη και στο πάνελ. Είμαστε ζώδια του νερού. Ούλη μα. Κάτσε και η Ιούλια και αυτό. Προηγούμενη. Αυτό σίγουρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, έχουμε μια τελευταία είδηση.